να σας πω κάτι. Σας έχουμε φέρει τους καλύτερότερους σήμερα. Γιατί έχουμε και την Κατερίνα Μουστάκα που θα μας μιλήσει για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι μικρανίες, ο κόσμος, το λουμπάγκο, το καρπόνι. Χίλια δυο μυοσκελετική, όλα αυτά και χρόνοι. Και θα μας πει πώς μπορούμε μέσω των trigger points να οδηγηθούμε σε θεραπεία. Κατερίνα Μουστάκα, τι είναι τα trigger points? Καλησπέρα. Καλησπέρα, πανέμορφη. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι μαζί σας. Και εμείς ιδιαίτερα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε την ευκαιρία, για να κάνω σύνδεση με το προηγούμενο βίντεο, να σας μιλήσω ίσως για το καλύτερα κρυμμένο μυστικό του μυοσκελετικού πόνου. Τα trigger points ή σημεία πυροδότησης πόνου, όπως λέγονται στα ελληνικά, είναι υπερευαίσθητα εστιασμένα σημεία μόνιμου σπασμού που δημιουργούνται στους μυς και έχουν μια καταπληκτική ικανότητα, στην οποία οφείλουν και το όνομά τους, να αντανακλούν πόνο σε άλλες περιοχές ευρύτερες από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο μυς, ενίοτε πολύ κοντινές. Δηλαδή, έχουμε ένα trigger point στον μυ του ώμου, μπορεί να κάνει αντανάκλαση σε μια μεγαλύτερη περιοχή στον ώμο. Υπάρχουν όμως και κάποιοι μυς που αντανακλούν σε πολύ συγκεκριμένη περιοχή, αλλά αρκετά απομακρυσμένα από το σημείο στο οποίο φιλοξενούνται. Αυτό λοιπόν που μπορούν να κάνουν τα trigger points είναι, εκτός από συμπτώματα όπως είναι αντανάκλαση πόνου ή να κάνουν μουδιάσματα ή να κάνουν μια αίσθηση καψίματος ή να κάνουν αίσθηση ηλεκτρικού ρεύματος, δημιουργούν ακόμα σφίξιμο, περιορισμό κίνησης στην περιοχή στην οποία αντανακλούν και αδυναμία. Και το χαρακτηριστικό τους το δεύτερο είναι ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα επεισόδια εξάρσεων και υφέσεων, γιατί έχουν μια καταπληκτική ικανότητα, άπαξ και εγκατασταθούν στο σώμα μας, να πέφτουν σε λίθαργο όταν τους φερθούμε τρυφερά και προσέξουμε λίγο περισσότερο την περιοχή, ή μάλλον φοβηθούμε από τα συμπτώματα και μαζευτούμε λίγο, σταματήσουμε δραστηριότητες που μας επηρεάζουν, ή κάνουμε φυσιοθεραπεία, πάρουμε χάπια, κάνουμε καλή γυμναστική. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να τα βάλουμε σε λίθαργο, αλλά κάθε φορά που θα στρεσαριστούμε είτε σωματικά είτε ψυχολογικά και θα ανεβεί το ρολαντί στους μυς του σώματος, από εκεί και μετά ξαναξυπνάνε και ξανά έχουμε τα ίδια συμπτώματα, ξανά και ξανά στην ίδια περιοχή, με περιόδους ανδιάμεσα από τη μία κρίση με την άλλη, που μπορούν να ποικίλουν από μέρες μέχρι μήνες, μέχρι εβδομάδα, μέχρι χρόνια. Να ρωτήσω κάτι. Τι τα δημιουργεί αυτά τα trigger points? Πώς δημιουργούνται, τι τα προκαλεί? Τα δημιουργεί η μυϊκή επιβάρυνση. Είτε μία φορά που θα πάμε να κάνουμε μία ανοησία τύπου κάνω μετακόμιση και αποφασίζω να πάρω μόνος μου με ένα φίλο μου το ψυγείο και να το κατεβάσω δύο ορόφους. Ή να είμαστε σε ένα σπορ, να κάνουμε ένα σπορ το οποίο έχει επαναλαμβανόμενες κινήσεις όπως είναι το τένις. Μπορεί να είναι από μικροκινήσεις όπως είναι η υπέρχρηση που έχουν κάποιοι μυς, φερρυπίνοι μυς με τους οποίους δακτυλογραφούμε στον υπολογιστή. Μπορεί να προέρχονται από άμεσο ή έμεσο τραύμα στο μυ, δηλαδή μία πτώση μπορεί να δημιουργήσει trigger points. Μία απότομη διάταση του μυ επίσης, στην προπόνηση. Όμως κάνουμε συνδύσει, αλλά αυξήσουμε το βάρος. Ή αν έχουμε εισαγωγή καινούριων ασκήσεων στο πρόγραμμά μας, που μπορεί να μην είναι συνηθισμένο το σύστημά μας να τις κάνει, μπορεί να ενεργοποιηθούν τα trigger points, όπως επίσης και όταν έχουμε κακή κίνηση, όταν εφαρμόσουμε μία άσκηση, εκτελούμε μία άσκηση με κακό τρόπο, με κακή τεχνική. Ναι. Ακόμα και όταν έχουμε μία ενόχληση φερρυπίν στο γόνατό μας και αποφασίσουμε να κάνουμε ένα περίπατο. Αν πονάει το γόνατο και συνεχίσουμε να περπατάμε, επειδή αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο κινείται όλο το κάτω άκρο, μπορεί να επιβαρυνθεί είτε το ισχύο είτε η μέση μας. Ενεργοποιούνται επίσης από πυρετό, γι' αυτό και μερικές φορές άνθρωποι που είναι κρυολογημένοι μπορεί να ξυπνήσει η ενόχληση που έχουν συνήθως στη μέση τους ή στον αυχένα τους. Άλλες παθήσεις όπως είναι χρόνιες παθήσεις του εντέρου, όπως είναι θέματα με τα δόντια μας, όπως είναι μία ριζίτιδα, όπως είναι όλα δηλαδή, ένας πόνος στο νεφρό, έλλειψη βιταμινών, υγνωστοιχείων στη διατροφή μας και η Αγία Τετράδα της καραντίνας. Παρατεταμένη ακινησία, κακή στάση σώματος, κακή φυσική κατάσταση και ψυχολογικό στρες. Μάλιστα. Άρα τι κάνουμε για να μην ενεργοποιούνται ή τέλος πάντων για να μην δημιουργηθούν καν? Οι πιο πολλοί από εμάς τα έχουμε ήδη. Είναι εξαιρετικά συχνά και άπαξ και είμαστε σίγουροι ότι το σύμπτωμά μας οφείλεται σε σημείο πυροδότησης πόνου, όπου βέβαια η διάγνωση δεν γίνεται με κάποιο ειδικό τεστ, γίνεται δια της ψηλάφισης. Λοιπόν, και μόνο από ειδικό φαντάζομαι, να μην αυτοσχεδιάσουμε. Γίνεται η διάγνωση από έναν ειδικό, αλλά θα μπορούσαμε κάλλιστα να επιχειρήσουμε να τα χαλαρώσουμε και μόνοι μας,
με πολύ απλό τρόπο και πάντα με τρυφερότητα και σεβασμό στο σώμα μας. Με απλές μαλάξεις δηλαδή, να εστιάσουμε εκεί που πονάμε. Όχι, η μάλαξη δεν έχει αποτέλεσμα. Α, δεν έχει. Όπως δεν έχει αποτέλεσμα η διάταση, δεν έχει αποτέλεσμα η ενδυνάμωση. Mm. Έχει αποτέλεσμα εξαιρετικό η ισχυμική πίεση. Δηλαδή, αν βρούμε ένα σημείο στον μη, τα trigger points είναι η γνωστή μας κόμπη. Αυτό που αισθανόμαστε όταν κάποιος μας κάνει μάλαξη, που αισθανόμαστε ότι κάποια σημεία είναι πιο ευαίσθητα και είναι πιο σκληρά, αυτό είναι συνήθως ένα trigger point. Mm. Από τη στιγμή λοιπόν που μπορούμε να το βρούμε, αν κάνουμε πίεση σταθερή, για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα, αυτό είναι το κόλπο. Το να μπορέσουμε να βρούμε ένα trigger point δεν είναι δύσκολο. Πρέπει το να αντέξουμε όμως 30 δευτερόλεπτα, δεν είναι και εύκολο. Υπάρχει μία μικρή παρένθεση. Αν η ενόχληση που δημιουργούμε εμείς τον εαυτό μας, πιέζοντας το trigger point, ή που μας δημιουργεί κάποιος άλλος, είτε γνώστης, είτε φίλος ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει. Αν λοιπόν η ενόχληση ξεπερνάει ένα όριο άνεσης, δηλαδή αν έχουμε μια κλίμακα πόνου από 0 μέχρι 10, όπου στο 0 είμαστε τέλεια και στο 10 είμαστε φρικτά, πάμε νοσοκομείο, όπου το 10 είναι το μέγιστο δηλαδή, θα ήταν καλό η ενόχληση που δημιουργείται να μην ξεπερνάει το 7 με μέγιστο το 10. Η νοοτροπία θα πονέσω περισσότερο και θα είμαι καλύτερα μετά, δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Γιατί μπορεί. Άρα, Κατερίνα, αν έχουμε ένα σημείο, πες ότι είναι στο χέρι μου εδώ πέρα, το πιέζουμε σταδιακά και όλο και περισσότερο ή κρατάμε σταθερή πίεση? Κρατάμε σταθερή πίεση. Όσο κρατάμε σταθερή πίεση, επειδή κόβουμε την αιμάτωση στον μη, αναγκάζεται ο μης να μαλακώσει. Οπότε μπορούμε να αυξήσουμε λίγο την πίεση και αυτά που είναι εξαιρετικά για να μας βοηθήσουν να κάνουμε πιέσεις σε σημεία που δεν φτάνουν τα χέρια μας είναι μπαλάκια. Είτε μπαλάκι του baseball, που είναι αυτό, το μεγάλο, λίγο πιο σκληρό από το τένις, είτε μπαλάκι του τένις. Τώρα θα μου πείτε, είναι κλειστά τα καταστήματα, που θα βρούμε μπαλάκι του τένις. Επειδή το εθνικό σπορ των Ελλήνων είναι οι ρακέτες, αποκλείεται να μην έχουμε καταχωνιασμένο σε κάποια ντουλάπα ένα μπαλάκι του τένις. Ακόμα και αν δεν βρούμε ένα τέτοιο, όσο και αν ακούγεται πάρα πολύ αστείο, μπορούμε να πάρουμε ένα κρεμμύδι και να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί είναι στρογγυλό και σκληρό. Κρεμμύδι. Αυτό έχει καμία. Ο βελονισμός έχει καμία εφαρμογή σε αυτό? Σαφώς. Αλλά το θέμα είναι, αν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι και να πάμε σε έναν ειδικό. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με τα trigger points, ή αρκετοί φυσιοθεραπευτές έχουν μια σχετική εξειδίκευση. Αλλά αν δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια σχετική ανακούφιση είναι η ισχυμική πίεση που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Άρα, Κατερίνα, για να συνοψίσουμε, δεν κάνουμε διατάσεις. Δεν επιμένουμε να το ασκούμε αν πονάμε. Ακριβώς. Δεν επιμένουμε να το πιέζουμε για πάνω από 7 πόνο σε αυτοβαθμολόγηση. Κάνουμε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πίεση στο κάθε σημείο. Γιατί πλήν και αυτό να χαλαρώσει. Είμαστε γλυκοί και τρυφεροί. Προσπαθούμε δηλαδή να μην ξεπεράσουμε ένα όριο αντοχής στη διαδικασία του να χαλαρώσουμε. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι να μπορέσουμε να διορθώσουμε τις συνθήκες που τα δημιουργούν ή τα συντηρούν. Δηλαδή, το να έχω εγώ ένα trigger point στην πλάτη μου και να κάνω πίεση με τον μπαλάκι, να χαλαρώσω και μετά να κάθομαι πολλή μέρα σε έναν υπολογιστή, επειδή κάνω τηλεεργασία και δεν έχω υπολογιστή μεγάλο στο σπίτι και είμαι με το λάπτοπ και είμαι σε μια τέτοια στάση όλη μέρα, κάθε μέρα, εννοείται ότι θα να δημιουργηθεί. Μάλιστα. Κατερίνα Μουστάκα, σε χίλιο ευχαριστούμε. Και εγώ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Σε φιλούμε πολύ. Πόσα ωραία πράγματα μάθαμε σήμερα. Πολύ ωραία πράγματα. Ωραία, σήμερα, πάρα πολύ. Yeah. Εγώ θα αρχίσω να ψάξω. Γιατί πραγματικά έχω. Θα σας βλέπω όλες τις γονίτσες να κάνετε γυμναστικές. Έχω σας trigger point εδώ, αφιέρω. Και να πιέζετε σημεία. Σκεφτόμουν αυτό. Σκεφτόμουν να πάω και στην Πετρουλάκη τώρα. Να τα τώρα. Σου έχουμε βάλει δουλίτσα. Φεύγω. Ξέχναμε.